Χαίρομαι. Γεια σου. Και πάλι. Καταρχάς χαίρομαι που σας υποδέχομαι για δεύτερη φορά μέσα σε δύο μέρες στο Μέγαρο Μαξίμου μετά την συζήτηση που είχαμε χθες με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος για να συζητήσουμε τα ζητήματα που αφορούν το Υπουργείο Εσωτερικών, την δημόσια διοίκηση συνολικά, το επίπεδο των αρμοδιοτήτων το οποίο πρέπει να ξεκαθαριστεί ανάμεσα στο κεντρικό κράτος, τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, τις περιφέρειες, τους δήμους, κάτι το οποίο θα συνιστά και την εμβληματική μεταρρύθμιση των επόμενων 6 μηνών για το Υπουργείο, ζητήματα τα οποία αφορούν τη Βόρεια Ελλάδα ειδικά και βέβαια ζητήματα τα οποία αφορούν τη διαχείριση του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης, καθώς έχουμε πει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους ότι εμπιστευόμαστε τον Έλληνα δημόσιο λειτουργό και θέλουμε να του δώσουμε περισσότερα κίνητρα και περισσότερα εργαλεία να κάνει καλά τη δουλειά του. Εξάλλου, μόλις χθες τέθηκε σε εφαρμογή η εμβληματική μεταρρύθμιση του επιτελικού κράτους που αφορά την δυνατότητα η οποία δίνεται πια στους γενικούς διευθυντές να εκδίδουν ατομικές διοικητικές πράξεις, μια τεράστια τομή στον τρόπο λειτουργίας της διοίκησης που αποκομματικοποιεί ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κράτος και μεταθέτει βέβαια και το βάρος της ευθύνης στην ανώτατη ιεραρχία των δημοσίων λειτουργών στους γενικούς μας διευθυντές.